Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Εδώ είμαστε. 1, 2, 3, Χατζηδού. Να το. 1, 2, 3, Ελένη. Δεν μπορώ, είμαι survivor maniac. 1, 2, 3, χειρότερα. Όλα μαζί. Πού να δεις αργότερα. Ελένη. Ελένη, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα, είμαι και survivor maniac, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταρχήν. Ήθελα να πω μου λείψε, αλλά μάλλον μου λείψε μόνο αυτό. Καταρχήν, να σου πούμε. Σ' αγαπώ. Καταρχήν, να σου πούμε ότι δεν υπάρχει άλλη ραδιοφωνική εκπομπή η οποία έκανε στήλη survivor. Εννοείται. Ναι, αλήθεια. Μόνο αυτό. Εννοείται. Δεν ξέρω αν είστε περίεργοι να το δείτε και από κοντά. Όχι. Αλλά αν πάτε και το θέλετε. Όχι, Ελένη. Όχι, εγώ δεν μπορώ να αντέξω χωρίς φαγητό ούτε 2 ώρες. Δεν γίνεται να αντέξω εδώ εκεί πέρα στον Άγιο Δομήνικο, έτσι. Να σου πω κάτι. Στέλνουμε αντιπρόσωπο όμως από τη Λαμία στον Άγιο Δομήνικο. Ναι, ποιο από Λαμία, ποιος είναι. Η Χριστίνα είναι η Μπόμπα. Η Μπόμπα. Του Σάκη σύντροφος. Η Χριστίνα η Μπόμπα νομίζω δεν έχει ζήσει το survivor. Όχι, έχει ζήσει τη παραγωγή του survivor. Εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, θέλω να πω. Ελένη, τι κάνεις? Αχ, γυρνάω από χρυσοθεραπεία. Ωχ, κορίτσι. Για να φτιάξω τα γόνατά μου προσπαθώ. Εντάξει, είναι λογικό. Ας σου άφησε τέτοια θεματάκια. Ναι, νομίζω στους περισσότερους. Από ό,τι ξέρω και ο Γιάννης ο Τρεμονάκης για να θα με τη μέση του, γιατί είχε τραυματιστεί βέβαια. Έχει χτυπήσει κι άσχημα κιόλα το παιδί. Ναι, οπότε ισχύει. Δεν έχει να κάνει αν είσαι αθλητής, αν είσαι σκληραγωγημένος, αν πετύσαι. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό ακόμα για τους αθλητές αυτό εκεί. Mm-hmm. Άλλα πράγματα. Δηλαδή, όσο ακόμα και η Δαλάτα που είναι εμποδίστρια, τη διαφύλτρα Στίβου τώρα στα εμπόδια, είναι διαφορετικά το έρτι, τι είναι, το πώς πέφτει, το τι μπορεί όλα. Ούτε να προβλέψεις, ούτε να... Μα Ελένη, τώρα εντάξει, δηλαδή σκέψου ότι έχω πάει και κάτι ειδικές δυνάμεις, ούτε αυτά δεν κάναμε στις ειδικές δυνάμεις. Survivor είναι πολύ πιο πάνω. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι ο Νικόλας έχει πάει στα ΛΟΚ. Ναι. Και υποτίθεται ότι εντάξει, φαίνεται ότι είναι πολύ σκληρογημένο παιδί, αλλά δεν έχει παιδιά, είναι τόσο διαφορετικά. Και είναι ότι δεν τρώμε τίποτα έτσι. Ναι. Το περίμενες έτσι, Ελένη, ή το είχες στο μυαλό σου? Πώς το είχες στο μυαλό σου? Εγώ νόμιζα, όπως ο περισσότερος κόσμος, ότι κάτι γίνεται κρυφά κάτω από το τραπέζι. Ότι κάτι κρυφοδίνουν, ότι άμα κάποιος λίγο κάπως μπορεί να φάει και κάτι παραπάνω, ότι δεν θα αφήνουν πια τόσο νηστικό ή τα κοιμητικά. Δεν ισχύει αυτό, έτσι. Όχι. Α, δηλαδή, τρώγονται αυτό που βλέπαμε στο επεισόδιο, τις καριδούλες σας. Καριδούλες, ριζάκι και Άγιος ο Θεός. Και Άγιος ο Θεός. Πάντως τουλάχιστον. Πώς και πώς θα έπαθαινα. Τουλάχιστον γύρισες μαυρισμένη για το καλοκαίρι, έτοιμη. Έτοιμη. Αυτό, ναι, τώρα βέβαια λέει ότι μπορούσα να πάω να κάνω 2, 3, 5, 10 σολάρι, βραδεσπέ και να τελειώνει. Αχ, σου έχουμε και γι' αυτό πρόταση, άστο, θα το πούμε. Θα τα πούμε στο τηλέφωνο μετά. Κατηδία. Λοιπόν, για πες μας λίγο για σένα. Καλά, σε γνωρίσαμε το 2005 και από τότε χαιρόμαστε να σε βλέπουμε. Αλλά πες μας λίγο πώς ξεκίνησες έτσι τη μουσική, να αφήσουμε λίγο το survivor πίσω. Λίγο πριν από το 2005, απλά εντάξει, ήταν το πρώτο μου εγχείρημα τηλεοπτικό. Όλα αυτά τα χρόνια, αν υπάρχει κάποιος που με παρακολουθεί από την αρχή που βγήκα πρώτη φορά στο γυαλί, θα καταλάβω ότι προσπαθώ να αρπάξω ευκαιρίες και γενικά χώνομαι, είμαι μαμούνι, θέλω να έχω καινούργιες εμπειρίες και κάνω πράγματα. Και αυτό θα φανεί και τώρα ακόμα δεν μπορώ να σας πω, αλλά σε ένα δίμηνο για κάτι άλλο καινούργιο που επιχειρώ να κάνω. Γιατί δεν πρέπει να μας πεις έτσι κάτι λίγο? Να πούμε και ότι ανανεώνουμε το ραντεβού να τα πούμε και από κοντά. Εδώ, γιατί η Λαμία. Λαμία δεν είναι μακριά τώρα, μην είναι... Αμέ, να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Όχι, ζητάω να έρθει τον Ιούνιο. Να τα. Για να κάνω live προς τα εκεί. Οπότε μια χαρά θα τα πούμε. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, Ελένη. Και την εταιρεία μου να σα πει πρώτος θα το ξέρετε. Να πάμε εκεί, να πάμε στην εκπομπή. Άμα είναι να δω Χατζίδου από κοντά, εγώ μετά έχω ολοκληρωθεί σαν άνθρωπο. Το έχω πει, θα φύγω χορτασμένος από τον Star FM. Όχι, μπε στο Twitter για να καταλάβεις τι έχουμε κάνει εκεί πέρα, γιατί είμαι και Twitter στο Survivor. Θα πω. Να δεις, να δεις. Ή Twitter, να πω από παιδιά, εντάξει, άμα διάβαζα όλα τα tweets. Τα διάβασες. Survivor. Και μετά δεν ξέρω να. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι Twitter-άδες δεν είμαστε τόσο ευγενικοί. Γελάω πάρα πολύ όμως, γιατί μερικά Twitter είναι τόσο έξυπνα. Είναι. Είναι πολύ έξυπνα. Επιτυχημένα, πεθαίνω. Απλά. Ναι. Γελάω ατάκες απίστευτες.
Εγώ να ρωτήσω κάτι, μπας και βγάλουμε τίποτα. Αυτό που θα θες να κάνεις, βρε παιδί μου, θα έχει να κάνει. Είδες, επανέρχομαι εγώ. Θα έχει να κάνει με την τηλεόραση, θα έχει να κάνει με. Με τι ακριβώς, περίπου, έτσι να μας πεις κάτι. Ναι, έχει να κάνει, είναι για λίγο. Ναι. Απλά δεν έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Δεν είναι κάτι που δεν είναι. Δεν θα πω να τραγουδήσω κάπου. Είναι κάτι άλλο που το κοιτάω εδώ την καιρό, κάτι που μου αρέσει, κάτι που μου δίνει τώρα ευκαιρία. Γενικά είναι μαμούνια, εγώ με το survival δηλαδή, είναι κάτι έξω από τη δουλειά. Εντάξει, να σου πω κάτι, φαινόσουνα, καλά επειδή έχουμε και κοινούς γνωστούς, Ρένα θα σου πω, ξέρω ότι είσαι πολύ δραστήρια, ούτως ή άλλως. Δεν κάθεσαι. Η αλήθεια είναι, παιδιά, είναι, έχω κοπιάσει πολύ, έχω τρέξει πολύ, έχω χωθεί πολύ, έχω δουλέψει πολύ. Παίζει φυσικά μεγάλο ρόλο το παράγοντα στοιχείο, ούτως φυσικά σε όλες τις δουλειές, να είσαι στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος, να μιλήσει τον κατάλληλο άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι αν από μόνο σου δεν αξίζει κάτι, αν δεν προσπαθήσει να δουλέψει πάνω σε αυτό, δεν είναι όμορφη τύχη. Δεν μπορώ να σου τυχαίνω για πράγματα. Ισχύει αυτό που γράφτηκε πρόσφατα, ότι σου έγινε πρόταση για μία εκπομπή στην τηλεόραση? Δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Γιατί βγήκε πρόσφατα στα sites και στα blogs. Όχι. Δεν ισχύει αυτό, έτσι. Όχι. Μου έχει πέσει το τραπέζι κάτι επειδή μια γνωστή παρουσιάστρια ήρθε τώρα στη Σπέρση. Ναι. Από κάποια στιγμή να κάνω μια ολοήμερη, αλλά δεν έχει καμία. Δεν έχει αφηθεί να κάνει αυτό που σα είπα πριν. Okay. Mm-hmm. Εντάξει. Οκ, για να το λύσουμε αυτό. Εγώ τα συζητάω όλα έτσι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανοιχτή. Βέβαια σε κάτι που να μου ταιριάζει. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει σχέση και με το τραγούδι, αλλά γενικά επειδή είμαι πολύ κοινωνική, έχω γενικά γνώσεις, ρε παιδί μου, δεν είμαι, ξέρεις, να μην βλέπω τι γίνεται στον κόσμο ή να μην ενημερώνομαι και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα ταιριάζει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όλα, εντάξει, δεν μπορεί να ταιριάσει σε όλα. Σίγουρα, ο κάθε άνθρωπος είναι για συγκεκριμένα πράγματα, για αυτά που μπορεί και για αυτά που είναι ικανός να κάνει. Αλλά γενικά ψάχνω. Εντάξει, μπορούσα να πάω τώρα, κοιτάω να πάω σε ένα μαγαζί, να κλείσω κάποια live. Ήδη συζητάω με ένα μαγαζί, είμαστε σχεδόν κλεισμένοι συμφωνία. Κάτι πάρα πολύ καλό για μένα, αλλά και αυτό θα το ξέρω σίγουρα τις επόμενες 5 μέρες. Τέλεια. Οπότε δηλαδή νομίζω ότι τα πράγματα μου είναι πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να ματιάσω, γιατί καμιά φορά τα λέω ότι είναι όλα πολύ καλά. Δεν ξέρω, κατά ένα μαγικό τρόπο χαλάνε. Όχι, αυτό είναι μάτι, άστο. Κράτα το για σένα και μόλις είναι, βγαίνει η είδηση όπως πρέπει. Και όταν πρέπει. Έτσι. Είναι. Αλλά δόξα τω Θεώ, εντάξει, έχουν πάει δηλαδή όλα καλά. Okay. Σας είπα, πέρασα δύσκολα μέσα. Mm-hmm. Έκανα πάρα πολλές σκέψεις. Δηλαδή, Survivor με βοήθησε πολύ στον τρόπο που βλέπω και τα πράγματα. Θα μου πεις πότε πρόλαβες εκεί ένα μισή μήνα να σκεφτείς καλά, είχαμε άπλετο χρόνο για να σκεφτείς. Προφανώς. Είχα τα άπλετο χρόνο. Είναι δύσκολα εκεί μέσα και σου λείπουν και κάποιοι άνθρωποι. Αναθεωρείς μερικά πράγματα, βλέπεις λίγο τη ζωή σου με άλλο μάτι. Τι έχεις κάνει, τι δεν έχεις κάνει. Πολλά. Πάντως βγήκα πιο δυνατή σίγουρα από όλες τις απόψεις. Αυτό είναι και το σημαντικότερο και το θετικό. Να σε ρωτήσουμε λίγο κάτι. Μερικά πράγματα που χρόνωνε. Ναι, παιδί. Θυμόμαστε σίγουρα το περιστατικό με την Κωνσταντίνα της Σπυροπούλου. Ναι. Έτσι. Ωραία. Εγώ, σαν προσωπική άποψη, είμαι σίγουρος ότι ήταν όλο το θέμα του μοντάζ. Σίγουρα κάτι είχε γίνει και πριν και κάτι και μετά και σίγουρα ήσουν διαφορετική από τη συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να μην γίνει κάτι. Δηλαδή ξαφνικά υπήρχε μια... Αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Και είναι λογικό όμως, δεν μπορεί να δείχνουν 24 ώρες τη μέρα τι κάνουμε. Εντάξει, δεν είμαστε και Big Brother, Survivor είναι, ναι. Και ένας νοήμων άνθρωπος όπως εσύ θα του πάει το μυαλό του ότι φίλε καθόλου κάτι πρέπει να έχει γίνει ή κάτι μετά. Ναι. Αλλά τώρα τι να σου πω, το να κάτσω να προσπαθήσω να πείσω όλο τον κόσμο το τι και πώς. Όχι, προς Θεού, δεν είμαστε. Απλώς να το λύσουμε και αυτό, γιατί εμείς το σχολιάσαμε εδώ πέρα στη στήλη Survivor και είπαμε έτσι κι αλλιώς ότι σίγουρα κάτι ήταν και πριν και μετά. Απλώς στο μοντάζ με το μοντάζ δεν παίχτηκε. Δεν είναι κάτι τόσο πολύ. Δηλαδή, κάποιος με ρώτησε τελευταία συνέντευξη, το λύσατε με την Κωνσταντίνα, να μιλήσατε μετά. Αλλά το διαμονή δεν είχαμε να λύσουμε κάτι. Εννοείται πως μιλήσαμε και εννοείται πως μιλάμε. Και έχουμε ένα group στο Viber που συνεχώς κανονίζουμε πράγματα. Και μάλιστα είναι να βρεθούν με αφορμή τα γενέθλια της Σαμαρίνο που ήταν προχθές. Ναι. Όλοι μαζί, mm-hmm. με το μεγάλο του κορίτσι έξω. Δηλαδή δεν θα κάτσουμε να πούμε να σου πούνε Κωνσταντίνα. Αυτό τότε γιατί μου το έκανε, και αυτό τότε γιατί το είπα. Γιατί ήταν κάτι πολύ τη στιγμή που δεν αξίζει να συζητηθεί τόσο πολύ. Σίγουρα. Γιατί είχαμε να κάνουμε ένα reality. Γιατί ήταν μια στιγμή που την δείξανε μέσα σε 15
φάνηκε πιο έντονο. Και φάνηκε πιο έντονο, ναι. Πιο έντονο. Αλλά δεν έχουμε να λύσουμε κάτι. Σίγουρα. Γιατί δηλαδή, αυτό που δεν θα έκανα παρέα, δεν θα έκανα παρέα με τον Κωνσταντίνο. Είναι πολύ κόσμο που δεν θα έκανα παρέα, γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Όχι, απλώς μπορεί να μην ταιριάζει. Δεν μπορεί να κάνει παρέα. Είναι συμπληκτική, βέβαια, παιδί μου. Δεν μπορεί τώρα να κάνει παρέα με όλου. Να σου πω κάτι. Πόσο κόσμο έχουμε γνωρίσει όλη μα τη ζωή. Δεν ήσουν. Αυτό. Δεν ήσουν και τι ανάλυσει από πριν. Δηλαδή δεν. Γιατί με τη άποψη ότι η ανάλυση φέρνει τη διάλυση. Ήσουν έτσι. Γι' αυτό σε κάποιο σεξ ταυτιζόντουσαν οι απόψει μα. Οπότε δεν τα ανέλυε τα πράγματα από πριν ή να κάτσει να διορθώσει το οτιδήποτε κτλ. Είναι πολύ φυσιολογικά όλα αυτά. Είναι ένα μικρό κόσμο και σου λέει ότι είναι τηλεόραση που μπορεί να φέρονται πιο μεγάλα και τεράστια και μεγεθύνονται. Εντάξει, προφανώ reality ήταν. Όπω όλο ο κόσμο δεν θα έκανε παρέα μόνο τον κόσμο, μία από τα ίδια ισχύει για μένα, μία από τα ίδια ισχύει για όλα τα παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα με όλου, δεν έχουμε βρεθεί και έχουμε δικαίωμα. Αλλά έχω και του δικού μου φίλου, έχω την προσωπική μου ζωή. Δεν γίνεται. Αν έχουμε σου λέω μια παρακινή μια φορά για ένα καφέ, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό μόνο τον κόσμο. Εγώ σε τόσα χρόνια. Όχι, μια χαρά τα λες. Είναι... Μια χαρά τα λες, απλώς επειδή το είχαμε σχολιάσει, έπρεπε να το σχολιάσουμε και σήμερα για να το λύξουμε το θέμα. Αυτό ήταν που έκανε και το πάμε ναι. Το σκάστε, ξέρω εγώ, τους μαχητές. Μα ήταν κάτι που με πείραξε πάρα πολύ. Σε αυτό είχες απόλυτο δίκιο, σε στήριξα. Και καλά έκανες, γιατί ενώ είχατε τραυματία. Εντάξει τώρα. Ναι, δεν είχε να το πει. Εμένα και η ομάδα μου είπε: μ' αρέσει, μιλά καλύτερα και είναι δυνατό. Και τώρα, εγώ δεν ήξερα ότι εκείνη την ώρα έχω κάμερα απέναντί μου. Εγώ και την ώρα ήθελα να τυπώ στον άλλον. Φάνηκε ότι είναι πολύ αριστικό που μου ζητεί τώρα βγάζει. Ενώ η κοπέλα δίπλα μου, ξέρω εγώ, έχει χτυπήσει. Αυτό απλά. Ενώ το σκάστε, μπορούμε να το πούμε, ξέρω εγώ, σε κάτι που θα μα πατήσει πόρνα πίσω. Γιατί ανάπτυξε το πόθυρο και δεν φύγαμε. Τέλος παντού, παιδιά, να πω εγώ κάτι. Άμα σας, να τα πείτε σε καφέ αυτά, γιατί είστε survivor maniac και οι δύο. Νομίζω δηλαδή ότι θα μιλάμε για ώρες για το survivor, Ελένη. Και εγώ αγχώνομαι με την Ελένη, γιατί έχει δουλειά. Γι' αυτό. Έχει και δουλειά. Καινούργιο τραγούδι θα ακούσουμε από σένα. Αυτό. Έχω κάνει ήδη ένα κομμάτι, έχω δοκιμάσει ένα demo που μας άρεσε πάρα πολύ. Χορευτικό, έτσι. Ένα ακόμα. Ναι, χορευτικά, παιδιά, χορευτικά, γιατί είναι και καλοκαιρά και τώρα λίγο ακόμα να φτιάχνομαστε. Έτσι. Και νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει κιόλας από μένα χορευτικά κομμάτια, όχι τόσο μπαλάντες, καψούρα και τέτοια. Εγώ την καψούρα μου τη βγάζω αλλιώς. Καταλάβατε, με το πείτε τα πιο χορευτικά. Και πού να δεις αργότερα, θα γίνει τα χειρότερα, είναι το κομμάτι που ήδη τρέχει και το κόσμος το έχει αγαπήσει. Και το χορεύουμε μανιωδώς. Χαίρομαι πολύ. Έχεις και το αγόρι μας εδώ στο βίντεο κλιπ, να το πούμε κι αυτό. Η Λαμία παντού και δυνατή πάντα, έτσι. Το Google. Λοιπόν, Ελένη, να σε αποδεσμεύσουμε. Να σε αποδεσμεύσουμε, μην σε γιατί. Καλά, θα τα πούμε τα υπόλοιπα πολύ από κοντά. Και στο Twitter θα τα πούμε. Ελένη, θα σου στείλω μήνυμα, ετοιμάσου. Θα ρωτήσω τα πάντα για το survivor. Έγινε. Φιλιά πολλά, καλά να περνάτε. Φιλιά στους ακροατές. Ευχαριστούμε καλά, πολύ. Φιλιά πολλά. Αντίο, αντίο. Bye.